Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Η υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα πραγματοποιείται είτε απευθείας από τον ετούντα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ, είτε αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στον Δήμο. Η αίτηση επέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. Για την υποβολή της αίτησης μέσω Δήμων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά το έντυπο συνένεσης υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη. Βασικές πληροφορίες και δικαιολογητικά που οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι άμκα, αφημή, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία επικοινωνίας. Για τα φιλοξενούμενα μέλη, άμκα, αφημή και πληροφορίες για το εισόδημα. Να σημειώσουμε πως οι αιτούντες του ΚΕΑ υποχρεούνται να δηλώσουν αληθείς πληροφορίες στην αίτησή τους και να παρέχουν αληθείς πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον, υποχρεούνται να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. Όμως οι πολίτες από το πρωί ζουν ένα απίστευτο αλαλούμου και ταλαιπωρία, καθώς στα ΚΕΠ όλης της χώρας το σύστημα έχει πέσει, όπως και το site που έχει δημιουργηθεί για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έτσι οι πολίτες πηγαίνουν στα ΚΕΠ, μαθαίνουν ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και φεύγουν άπρακτοι αφού το σύστημα είναι πεσμένο. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αν και είχε εφαρμοστεί πιλωτικά σε αρκετούς δήμους της χώρας, πλέον εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους της χώρας. Ακόμη και οι δικαιούχοι που είχαν εγκριθεί στο πιλωτικό πρόγραμμα να λαμβάνουν το βοήθημα, θα πρέπει να κάνουν εκ νέου την αίτηση. Εμείς το 2016 είχαμε μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα, ήμασταν μέσα στους 30 δήμους που εφάρμοσαν το πρόγραμμα. Είχαμε περίπου 1.000 άτομα τα οποία δικαιούταν το επίδομα. Τώρα πρέπει να ξαναγίνει πάλι από την αρχή, γιατί εφαρμόζεται πανελλαδικά. Αυτή τη φορά θα δέχονται αιτήσεις και τα ΚΕΠ. Οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν όμως δικαιολογητικά, όπως είναι οι αλλοδαποί, οι μονογονεϊκές οικογένειες, θα πρέπει να προσέρχονται μόνο στην υπηρεσία της πρόνοιας. Παράλληλα, με εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη, ρυθμίζεται το πρόγραμμα προσέλευσης των ετούντων στα ΚΕΠ, υπενθυμίζοντας ότι το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί το Μάρτιο θα είναι το ίδιο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από σήμερα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Θα συνταχθούν, έχουν ήδη συνταχθεί δεκτία τύπου για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με οδηγίες και μέρες που μπορούν να προσέλθουν οι άνθρωποι ανάλογα με το τι αριθμό λύγει το αφημί τους. Σήμερα δεν πήγε πάρα πολύ καλά το σύστημα, διότι η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε. Για τους δικαιούχους που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του caprogram.gr θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα. Να ανοίξουν την ιστοσελίδα caprogram.gr. Στο δεύτερο βήμα να πατήσουν στο μενού είσοδος με διαπιστευτήρια τάξης NET. Στο τρίτο βήμα να δώσουν εξουσιοδότηση με τους κωδικούς τους. Στο τέταρτο βήμα να δώσουν εξουσιοδότηση. Στο πέμπτο βήμα να συμπληρώσουν το άμκα τους ηλεκτρονικά. Και στο έκτο βήμα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Στο τέλος της αίτησης ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να ξεχάσει να κάνει έναν έλεγχο και να αποθηκεύσει την αίτησή του. Δικαιούνται όσες οικογένειες έχουν χαμηλό εισόδημα. Όταν ο αρχηγός της οικογένειας έχει κάτω από 200 ευρώ εισόδημα το μήνα, μπορεί να πάρει κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 200 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το πάρει όλο. Αν έχει δηλώσει στην δήλωσή του, στην εφορία, 100 ευρώ, θα πάρει μόνο 100. Από τα 100 αυτά που θα μπουν στην τράπεζα, τα λέω απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος, τα μισά θα μπορεί να τα κάνει ανάληψη σε μετρητά και τα άλλα μισά θα μπορεί να χρησιμοποιεί μια χρεωστική κάρτα και να κάνει οποιοδήποτε αγορές επιθυμεί από οπουδήποτε. Για τα προστατευόμενα μέλη, τα οποία είναι άνω των 18 ετών, είναι 100 ευρώ το μήνα επιπλέον. Και επίσης για το πρώτο παιδί των μονογονιακών οικογενειών
είναι επιπλέον 100 ευρώ μόνο για το πρώτο παιδί. Για τα προστατευόμενα μέλη, τα οποία είναι ανήλικα, είναι 50 ευρώ το μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Για την κινητή περιουσία, δεν πρέπει το ποσό να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.